Είπα πριν τη λέξη μεταγραφές. Η λέξη μεταγραφές και στο μπάσκετ και στο βόλι στον Ηρακλή μας απασχολούν. Και πρόσφατα έγινε ακόμα μία με το κιανόλευκο μπάσκετ με την απόκτηση του Σωτήρη Μανολόπουλου, ο οποίος είναι τώρα στην γραμμή μας. Να του πούμε και τα χρόνια μας πολλά φυσικά, καθώς χθες ήταν η γιορτή του. Σωτήρη, καλησπέρα, καλώς ήρθες στον Ηρακλή και χρόνια πολλά, να είσαι γερός. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά. Ήταν δωράκι η συμφωνία με τον Ηρακλή, αν και προηγήθηκε τη γιορτή σου. Ναι, ήταν, μπορείς να το πεις και έτσι, ήταν και δική μου πολύ μεγάλη επιθυμία να, και να γυρίσω στην πόλη και να αγωνιστώ στον Ηρακλή. Είσαι από εδώ, έτσι, για όσους δεν το γνωρίζουν. Ναι, είμαι λίγο τα τελευταία, ξέρω εγώ, 10 χρόνια αρκετά, περίπου. Αρκετά. Ναι, ναι, αλλά είμαι από Θεσσαλονίκη, ναι. Ξέρω ακριβώς τι σημαίνει Ηρακλής, ξέρω τι σημαίνει και Ηρακλής Άρης και Ηρακλής ΠΑΟΚ. Το Ηρακλής Άρης είναι και κοντά, μιας και το ανέφερε, δεύτερη αγωνιστική. Ναι, ναι, δεύτερη αγωνιστική. Βάσει του προγράμματος. Ξέρεις, ναι, πολύ καλά και τι σημαίνει Γιάννης Καστρίτης, έτσι, ο προπονητής σου. Ίσως έπαιξε και αυτό το ρόλο του στην απόφασή σου να συνεχίσεις στον Ηρακλή. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έπαιξε το κυριότερο. Με τον coach έχουμε συνεργαστεί 2 χρόνια, η συνεργασία μας είναι άψογη. Τον ξέρω καλά, με ξέρει καλά, ξέρει τι μπορώ να κάνω καλά, τι δεν μπορώ να κάνω καλά. Και το πιο σημαντικό κομμάτι ήταν αυτό. Το δεύτερο, ακόμα το ίδιο σημαντικό όμως, ήταν και η καθαρότητα και η εμπιστοσύνη που έδειξε και ο πρόεδρος, ο κ. Δρακόπουλος, και το όραμα που έχει φέρει στον Ηρακλή, παίξαν και αυτά το δικό τους ρόλο. Έχεις μια σημαντική εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια και με την Κίμη και με τις υπόλοιπες ομάδες, με τον Κολοσσό Ρόδου, με τον ύφεστο Λίμνου πρόσφατα, και φαντάζομαι είναι μια πολύ καλή παρακαταθήκη για να δώσεις αυτά που θέλεις στο Ιβανόφιο, στον Ηρακλή. Εντάξει, τα τελευταία χρόνια, δόξα τω Θεώ, οι ομάδες που αγωνίζομαι πάνε πολύ καλά, είναι συνέχεια στα play-off, πάμε καλά και οι δικές μου χρονιές είναι καλές. Μακάρι να γίνει και το ίδιο στον Ηρακλή. Είναι τιμή μας, είναι τιμή, πιστεύω, για όλους όσους θα παίξουμε φέτος, ότι μετά από τόσα χρόνια η ομάδα που επιστρέφει, να είμαστε εμείς παρόν στη μεγάλη επιστροφή. Και επειδή σου είπα, ξέρω, είμαι από την πόλη, ξέρω κόσμο ο οποίος είναι πολύ ηρακλειδής και το περιμένω πως και πως, και με την κατάσταση στο ποδόσφαιρο, ένα ακόμα πιο πολύ να δώσουμε χαρά στον κόσμο. Μεγάλη αλήθεια, λες, Σωτήρη, γιατί η απογοήτευση που υπάρχει από το ποδόσφαιρο, που είμαστε 7 Αυγούστου και ακόμα δεν ξέρει ο οπαδός του Ηρακλή αν θα δει φέτος ομάδα, για παράδειγμα, είναι πολύ μεγάλη. Και αν είδες κάποια βιντεάκια, κάποια αποσπάσματα από το τι έγινε στο Ηρακλής Καστοριά, στο μάτς που έκρινε την άνοδο φέτος για τον μπασκετικό Ηρακλή, θα καταλάβεις το πόσο ο κόσμος διψάει για τέτοιες στιγμές, έτσι. Ναι, τα είδα. Και το τι σε περιμένει στο Ιβανόφιο ως παίκτης του Ηρακλή. Εντάξει, είναι και λογικό, έτσι. Είναι και λογικό. Ένα τόσο ιστορικό σωματείο να ταλαιπωρείται 8 χρόνια δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, η δική μου άποψη είναι και ότι το ποδόσφαιρο να ήταν ok, πάλι είναι πολλά τα χρόνια, να έχεις δίκιο. Ναι, το ίδιο γινόταν. Αλλά ένα παραπάνω βάρος σε εμάς, αλλά νομίζω θα κάποια στιγμή, όταν θα πάνε όλα καλά, θα γυρίσει ακόμα σε μεγαλύτερη ευχαρίστηση το βάρος που μπορεί στην αρχή να έχουμε, ότι πόση χαρά θα δώσουμε στον κόσμο. Τι θα σ' άφηνε ικανοποιημένο στο τέλος? Μια καλή πορεία, μια σταθερότητα, αυτό που λέει ο κόσμος, να βγάλουμε γούστα στο Ιβανόφιο και ό,τι μπορέσουμε να πάρουμε εκτός έδρας. Γιατί εδώ είναι κάστρο, έτσι, το κλουβί. Δεν θα σου πω αυτό που λέω κάθε φέτο, κάθε χρόνο, ότι να σωθεί η ομάδα είναι μετά ή να κοιτάξουμε παραπάνω. Θα σου πω ότι αν ο Ηρακλής να ολοκληρωθούν φυσικά και οι μεταγραφές που θέλει να κάνει ο coach, αλλά αν ο Ηρακλής φτάσει να είναι κοντά σε αυτό που θέλουμε όλοι που θα παρτίζουμε την ομάδα, νομίζω είναι η καλύτερη ευχή. Και ό,τι έρθει στο τέλος. Ναι, και ό,τι έρθει, και ό,τι έρθει φυσικά. Εντάξει, είπες, η έδρα θα παίξει σίγουρα ρόλο. Και ξέρεις, τα τελευταία χρόνια
πάντα έλεγα ότι ξεκινάω για την παραμονή και η ομάδα ήταν ένα play-off. Ναι, όχι μόνο. Δηλαδή πέρσι ήμασταν με τον ήθος, ήμασταν 10 λεπτά μακριά από την τετράδα, ας πούμε. Δεν ξέρεις ποτέ πώς θα φέρνει η χρονιά. Με την καλή και τη δική μου χρονιά και του Κώστα Καστρίτη ξεκινήσαμε στο 0-6 και ισοβαθμίσαμε 6η-7η με ισοβαθμία με τον 6ο. Γι' αυτό ξέρεις και ο κόσμος, αν και πολύ μεγάλη, και προφανώς έχει πολύ μεγάλη δίψα, πρέπει να έχει την ανάλογη υπομονή να υποστηρίξει και μια καινούργια ομάδα. Γιατί σωστά. Με τα πάνω της, με τα κάτω της, με... Έτσι ακριβώς. Με ό,τι προκύψει, ναι. Θα συνεχίσουν δύο παιδιά από ό,τι ξέρω από πέρσι, οπότε μιλάμε για 10 καινούργιους παίχτες, οπότε μιλάμε για μια ξεχωριστή καινούργια ομάδα. Ήδη έρχονται ο ένας Αμερικανός πίσω από τον άλλον και οι Καναδοί, οι ξένοι που θα έρθουν, γιατί καλός ή κακός το ξέρεις καλύτερα από εμένα, Σωτήρη, χρειάζονται στο πρωτάθλημα. Φυσικά. Οι φυσικά, συγκεκριμένοι αθλητές. Και δεν ξέρω, έχεις εικόνα για τα παιδιά που ήδη έχουν ανακοινωθεί, προλάβες ήδη. Για τα δύο παιδιά που έχουν ανακοινωθεί, έχω εικόνα. Και για τον Καβαδά, βέβαια, που τον γνωρίζεις. Για τον Καβαδά, ναι, εντάξει. Για τους Έλληνες δεν χρειάζεται. Τα δύο παιδιά που μείναν από πέρσι. Οι ξένοι έχω ακούσει ότι είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες. Mm-hmm. Τώρα διαβάζω και μαθαίνω ότι η ομάδα κάνει μια προσέγγιση και στον Κεραφόρ που και με αυτόν ήμουν συμπαίχτης. Mm-hmm. Μακάρι να κλείσει, γιατί είναι και καλός παίχτης και καλός χαρακτήρας. Ξέρει την ελληνική πραγματικότητα. Θα είναι η τρίτη χρονιά που θα παίζει στην Ελλάδα. Οπότε ξέρεις, κερδίζεις χρόνο από την προσαρμογή του ξένου παίχτη που στην αρχή είναι δύσκολο. Το πρωτάθλημα δεν είναι εύκολο. Και όσο πιο παίχτες οι οποίοι γνωρίζουν το πρωτάθλημα το ελληνικό, τόσο πιο εύκολα θα είναι η αρχή. Γιατί στην αρχή είναι που έχεις το άγχος, που πρέπει να πάρεις τα αποτελέσματα που πρέπει, ώστε να ξεκινήσεις σιγά σιγά και να βλέπεις και παραπάνω. Έτσι ακριβώς. Και πάλι σου εύχομαι χρόνια πολλά για χθες, να είσαι γερός. Καλή έναρξη προετοιμασίας, με αρκετή δουλειά που σας περιμένει και... Να περάσουμε καλά. Αυτή νομίζω είναι μια ευχή που τη θέλουμε όλοι. Ναι, να περάσουμε έτσι, καλά φέτος. Με ό,τι αυτό μπορεί να φέρει. Σε ευχαριστώ, ναι. Σωτήρη. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.